Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, είχε η κελέ μου καζάνια. Πάμπησε παρακαλώ, μπορείς την κελέ να ριλές κεφάλι μπροστά στο μωρό. Δεν θέλω να ακούω τόσο κοριάτικες λέξεις. Μάλιστα, μιλήσουμε γενικά μπροστά στο μωρό. Έγινε το κεφάλι μου μεγάλη κατσαρόλα. Καταρχήν θέλω να μου πεις στο λιράκι μου τι είναι αυτή η μανία που σε έρχεσαι με τη γυμναστική. Εν τον κύριε Μαρό, η αρχαία έλεγαν νους υγιής είναι σώμα τη γη. Καλά θυμούμε να νούσαμε έτσι κουβέντα. Γεια σας παιδιά, να σας συστήσω τον Ανδρέα. Ανδρέα, τι γυρεύκεις εσύ με τη γογό? Κοίταξε Ανδρέα, με τη γογό συμφωνήσαμε να μην μιλούμε δημόσια για τη σχέση μας. Καταλαβαίνετε, ξέρετε, πρέπει να κρατάμε τις ιδιωτικές μας στιγμές για μας. Ρε παιδί μου, έντια κάνουμε τα πλάσματα. Ναι, παπά, αλλά σήμερα η πεθερά μου έκαμε χαλούμια μες στην κουζίνα μας. Εγώ δεν ψέμε κάμα με το από τη μυρωδιά. Καλά μου, ρε, εντάξει, ας πούμε, δεν ήξερα κανένα κάτι. Αναρίνε, επιτρέπετε. Γιώργο! Κάτσε κάτω να κάνω κρέπες για όλους. Ναι μωρό μου, αλλά όταν έρθει η μάμα μου σε δίτουν τη λαδίλα, είναι να πάθει εγκεφαλικό. Είναι να καθαρίσουμε μετά ρε μάνα μου, μην έχεις νέα, κάτσε. Καλημέρα. Καλημέρα μητέρα μας, τις ομορφιές σας σήμερα. Σήμερα νιούμε το γραφείο σύνη και εσύ ο νύφη μου. Να μου λάλλεις ενάρτης να μας κάνεις καλό ποδαρικό. Όχι μητέρα, ευχαριστώ, εγώ βρήκα τον καλό μου και είμαι μια χαρά. Μόνο που καλό σου και το δίκη. Δεν μπορώ να σε ζήσει όρτια χώνεσαι από πίσω μου. Να μην φάω καμιά πηγανιά καπέλου πανέρσα μου. Δεν φάσε να πάω και στο αντίναμα είναι η καμάστρο μου δεν είναι ο Παγδαδής. Ε τώρα δε θα συντρά. Βρε γυρίναν τώρα και κακό. Βιγιπ. Αμά, δεν κόλλησε πά στο ταβάνι. Πού να πάει, να με ξυκολλήσει. Μα, Μαρία Αρθήμο. Ναι. Μα είσαι γενικό, άμα εσύ. Ναι, αγάπη μου, ένα που παθες. Εμάρο μου, ξέρεις πόσο που πάει νεονής. Γιώργο μου, ξέρεις ότι ο άνθρωπος μετά τα 50 αρχίζει να έχει προβλήματα όρασης. Τύφλος, είμαι έρωτας. Να είναι από το ψεύω. Αγάπη μου, νομίζω πως αποτελείς φαινόμενο για επιστημονική μελέτη. Τα φαινόμενο μελέτη, μου. Είσαι ο μοναδικός άντρας που είναι ερωτευμένος με την ίδια γυναίκα εδώ και 25 χρόνια. Έτσι είναι, Μαρό. Κάποια πράγματα είναι σταθερά στη ζωή μας. Όπως? Όπως η τάκα μας. Τα παιδιά μας. Η ομάδα μας. Η πεθερά μας. Ού, τούτη και είναι σταθερή αξία, Γιώργο. Ναι, βέβαια. Είναι βράχος του Γιβραλτάρ. Να μου κάνεις breakfast.
Ας σου κάνω ό,τι θέλεις. Και ας σου κάνω λίγο μασάζ. Πρώτα εσύ. Αυτό που τόσο φοβάμαι, ο τρίτος δεν θέλω να είμαι. Κι απόψε μόνος κοιμάμαι. Δεν θέλω τρίτος πια να είμαι. Σ' αυτό το δρόμο που πάμε. Ευελίνα, απατάς με. Μα τι λες τώρα, Μάικ. Εφίλησες τον Άλεξ, ξέρω το. Ξυπνήσες από την ανάποδη. Ευελίνα μου, θυμούμαι γιατί θέλω το ταβάνι, άρα πρέπει να ήμουν που την είσα. Λοιπόν, πρόλαβε την πρώτη πτήση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για Αθήνα Αντζέλα. Τώρα όμως. Μα πώς θα έρθω στην Αθήνα. Εμένα έρθεις με τα πόθηκια γιατί να κουραστείς. Θέλω να πω, Μάικ, τι θα πω στους δικούς σου, ότι πάω στην Αθήνα να δω τον Μάικ. Όχι, όχι, όχι. Θα τους πεις, πάω στην Αθήνα να δω τον αραβωνιαστικό μου. Ναι, και θα τρελαθούν από την χαρά τους. Αν η γιαγιά σου ακούσει κάτι τέτοιο, θα κατεβεί στην Αθήνα και θα σε κάνει να μετανιώσει την ώρα που γεννήθηκε. Οχ! Βλέπεις λοιπόν. Όχι, δεν σε βλέπω, αλλά σε ακούω καλά. Μάικ, άφησε την πλάκα. Ευελίνα μου, πες ότι να πάει μια βόλτα, Άντζελο Αθήνα, έλα! Μα... Δεν ακούω τίποτα, εντάξει! Στείλε μου ένα φυλάκι να κλείσω. Τώρα! Ένα φυλάκι είναι λίγο πολύ λίγο. Δύο φυλάκια είναι λίγο τι. Άντε πάντη, πώς είναι ώρα να με τα βγάλετε, έκανε δει η μαμά μου και ποιος την ακούει! Δώσε μου... Μωρό, με σώσια, ρε, δε! Αν κάνει πως πόστη για τα χαράματα το κοπελούδι για να της κάνει μπούκο, μα είσαι παράπονο εσύ πέτερα. Όταν κατεβεί κάτω και πει μια αντίστοιχη είναι όπως τον Αγκασάκι μετά το βαθμό, τι περιμένεις να κάνει μητέρα, να κάνει πάρτι. Να, να μπει μέσα στον τρόπο, λοιπόν, πάρ' Καζανάκι. Όχι, Πάμπη μου, είναι η αγάρα. Μα για να μην είναι καταράκτες, να νερά. Ουδέν σχόλιο. Άδειε μου να κουτανίσουν να καθαρίσεις, να τελειώνουν. Ουδέ, σκέφτεστε. Πιένετε στη δουλειά σας και για να δουν ένα παιχνίδι. Κι ο παλιός καθαρίζοντα. Μάνα μου τον νοικοκύρι μου και έτσι τον είχα εγώ μαθημένο. Ούτε η μάνα μου μέσα είναι έτσι μαθημένο, αλλά την ποτιά εμφόρησες μέσα στην που τον μήνα του μέλητος. Με στα σαν τα μέλια που τα ποδινάκα σου. Θα σου κάνει έναν καφέ νη σταυρού, μαμά μου. Πάλε με τη μάνα μου εσύ στα. Αφού εσύ που το πρωί μου δεν σταματάς δεν συναφέρνεις. Άντε τελειώνε να φύγουμε και δεν θέλεις πρόγευμα. Μα... Τέρασες, γιορτάσε. Το λοιπόν, επιχείρηση, ξεστάβλημα, ξεκινά. Πρώτα πρώτα το γάλα στο ψυγείο. Μωρέ, πάρε που ρέξει. Ξεκινήσω το πρωί, πολύ πρωί, πριν ξημερώσει δηλαδή καλά καλά. Εγώ από μέσα μου μου λάρεις η πόρτη σου, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξεκινήσω να ταΐσω, να αποθήσω και να ντύσω τα παιδιά. Ενώ παράλληλα ετοιμάζω πριν για τον Βασά. Το πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτω. Αχ, Θεέ μου! Και βάζω τα παιδιά στο σχολικό. Ήταν άγριο να φτιάξουν μια ημέρα ρεγαλία. Εσύ τι είσαι, το άγριο ή το ημέρο? Όχι με το ημέρο, αλλά μ' αναγριέψω ένα βρότε σαν προφτάνιο φτιάγουρης. Ο πατέρας ή ο γιος. Θα είναι ο πνεύμα ρεγαλία. Να πάεις για τρεις ημέρες στη Λάρνακα, μα έτσι άξιπα. Τι σημαίνει άξιπα, κυρία Τότα? Ευελίνα μου, η λέξη άξιπα είναι σύνθετη. Είναι από το άξις, όπως να λέμε άξις και ξερός, και από το πα, όπως να λέμε πα και λαός σας. Λοιπόν, εάν δεν κλείσεις το στόμα σου, είμαι εγώ που να σε λαώσω. Ενώ μάνα μου έτσι ξαφνικά. Μα σας είπα, εκείνη η φίλη μου από τη Λάρνακα που μου τηλεφώνησε είναι πάρα πολύ άρρωστη και δεν έχει κανένα να την φροντίζει. Ευελίνα μου, να έρθω εγώ μαζί σου, ακόμα γιατρός. Θα εξετάσω το στήθος της,
Έτσι θα σου πω από τι πάσχει. Ήταν δε σιωπήσεις, να σου πω εγώ από τι πάσχεις. Από τι πάσχω? Από οξία γυναικομανία. Κατά κρύβια το αδύνατο μου σημείο είναι η γυναικεία γυναικομαστία. Που μου μητσίες ήθελα να γίνω ειδικός βυζολόγος. Και τελικά εγκατέληξες ειδικός αερολόγος, α. Λοιπόν, να σας αφήσω να σκοτωθείτε με την ησυχία σας. Μα είναι να αφήσεις τώρα, μάνι-μάνι. Για να προλάβω. Μα τόσο σοβαρά είναι η φίλη σου. Δυστυχώς. Εντάξει, μάνα μου. Πήγαινε στο καλό και ειδοποιώ εγώ τη Μάρο. Γεια σας. Γεια. Νικόλα! Χάι, Χίτλερ! Πάω με ριστεράκι μου. Έχει που τον καιρό που μου νιώπατος να απολαύσω έτσι πρόγευμα. Θέλουμε να πούμε κάτι, Γιώργο. Θέλουμε να πούμε ότι έχουμε ένα άξιο και προκομμένο γαμπρό. Καταρχάς. Πράγματα από τι μας γρήμαρο. Τα βγάζεις σαν τόμα και καπήρες εγκρουσμένες. Περίμενα το. Δεν μπορείς να πεις μια καλή κουβέντα για τον Πάμπινο. Ότι κάνει είναι λάθος. Αγάπη μου, όταν παραδεχόμαστε τα λάθη μας, βελτιωνόμαστε κιόλας. Πάντως, οφείλουμε να πούμε ένα ευχαριστώ σε αυτό το παιδί. Έφερε μας έτσι πρόημα. Για ευχαριστώ για στην Πέρτικα που έκαμε τον delivery. Thank you, παπά. Αυτό το delivery εμένα πολύ με ανησυχεί. Παναγία μου, ρε μαμά, γιατί σε ανησυχεί? Έχω την εντύπωση ότι η κουζίνα μας κάτω δεν θα βλέπετε για να μας τα φέρεις πάνω. Παναγία μου, ρε μαμά, εσύ και η φαντασία σου. Έχει φαντασία, Ιντακά, έχει φαντασία. Καλά. Ελπίζω φτιακουρίζον Τζούνιορ να μην μετέτρεψε την κουζίνα μας σε τοπίο Ναγκασάκι μετά την ατομική βόμβα. Το πιστεύω, το δύο πράγμα, αν είπα και εγώ. Α, Παναγία μου, δηλαδή έκαμε μου γερμίες. Παμπί, παράθαμε στο. Κόρη μου, έκαμε γερμίες. Α, κατήσει, κατήσει. Δεν φορά τα κουνιά μάρα σου που κατέβει κάτω. 12 ποντά. Ηράκλη! Τι κάνεις, τσάμε? Ρίνω τα κορδόνια ο παπουτσό μου. Μα για ποια κορδόνια μιλάς, σιόρ? Ού! Μα ανέβαλα τα παπουτσά που έχουν τα κορδόνια σήμερα. Δεν πιόνι, τώρα σε. Και τώρα που να πάρω σαν σου. Σωτηράκη, τώρα σοβαρό μιλάς. Εθυμάσαι επειδή ο Πάμπος μαγειρεύει στην κουζίνα. Δεν καταλάβεις, Τρικάλια. Εγώ θυμάσαι επειδή ο Πάμπος μαγειρεύει στην κουζίνα μου. Α, τώρα γίνεται την κουζίνα δική σου. Καλιά, δεν το καλάβει στο σπίτι μόνο το παραπάνω από το δικό μου. Έφερα αρκετά με όφια κουρίτσια μου λόγω νιέρι μου. Σε τρία και συγγνώμη, αλλά υπερβάλλεις. Ένα υπερβολές που λέω, ρε Καλιά. Τόσο σπίμα μεγαλώσει με ένα μασάκι μόνο της σιδεροσύνδες. Λοιπόν, συγκεντρώθου να εξαφανίσουμε τα παιχνίδια. Αλεύει, Μητέρα, είσαι καλά? Είσαι καλά, μητέρα? Είσαι καλά. Παμπούφια κουρί, εξαφανίστου μου μπροστά μου τώρα! Τι είναι εδώ μέσα? Θυμάσαι αυτό που λέγαμε ατομική βόμβα? Έχει μετονομαστεί σε φτιακουρική βόμβα. Μη γελάσεις! Άκου τον Σταυρού. Κοιμάστε μόνοι. Αποκτήστε σύντροφο στα όνειρά σας. Γραφείο συνοικεσίων τα Φιλικουτούνια φροντίζει να σας έβρει τον τέλειο σύντροφο. Διαφήμιση μ' αρέσει τα μου. Ο Στυλιανός είναι μάνα σε κάτι τέτοια. Ναι, για κύριον έμεινε κουκούφος. Είμαι και εγώ κουκούφος. Ο Στυλιανός έμεινε σαν τον κουκούφο γιατί δεν του αρέσει μια γυναίκα. Αρέσκουν του ούλες οι γυναίκες. Εν τον πουλαλούς είναι πολυγαμιακός. Εν καλή ιδέα. Αντίς μια σώνα να είχα δυο τρεις να με μου λήφκουν. Α, τούτα καταλάβεις τα ρε βασιλακία. Το ούλι αρσενικοί τον ίδιο νούγκουλι αντιρίζεται. Συγγνώμη Σταυρού, συγγνώμη Σταυρού. Εγώ είμαι υπόδειγμα σοβαρού οικογενειάρχη. Να μου σε Ηρακλή μου υπόδειγμα.
Εδείγμα που είσαι. Υπονοείς κάτι, Σταυρού? Ναι. Είδα σύνταλος εύκαλες τα μάτια σου πάνω στην κοπέλα προηγουμένως. Να μου χάσεις, ρε. Εσύ θες είναι στα μάτια του. Είναι τα λαλείς πως τα εύκαλε. Ξέρει πολλά καλά τούτο στήλαλο, Βασιλάκη. Βασιλάκη, τι είχαμε κάνει τηλεφώνημα, να? 12. Τούτε ένα τηλεφώνημα. Είμαστε, ρε. Πέ μου είχε και η Βίση γράφει ως συνηγεσίον. Βασιλάκη, πέ μου, τον καιρό που ο Θεός έβρεσε νου, εσύ κρατούσες ομπρελάκι μου? Ένα θυμούμε. Πότε έβρεσε νου? Και δε χτυπάει το τηλέφωνο. Ώστε έτσι, Εβελίνα, επί ελάχνα καλά. Ναι, έφυγε, νάρο. Μα είναι δυνατόν να μην μου κάνει ένα τηλέφωνο, να ξέρω εγώ να πού να κάνω με τα μωρά. Τα μωρά θα τα αναλάβω εγώ. Δεν έχει πρόβλημα. Βέβαια. Τι έναν, τι δύο, τι τρία τότε, μου, ναι. Ας εγκάνω ο Νικολάκης πας στο babysitting, είχαμε σε πυρπίνη. Πυρπίνη! Experience, αγάπη μου. Προτιμώ να χρησιμοποιούμε τη λέξη έμπειρος, αγάπη μου, για να συνεννοούμεθα. Όχι, ρε, όχι, μου, Μαρίνα, περάστε. Γεια σας, γεια σας. Τι συμβαίνει? Τίποτα, περνούσα και είπα να πω ένα γεια. Έτσι που σας είδα απότομα μπροστά μου, θα νόμιζα ότι κάτι έκανα πάλι. Επίρεσε του φόβου, κυρία Χαριτίνη μου. Κακός, γιατί εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ. Μα είδες, κόρη μου, η γενέκα να σου έχει τόση αδυναμία και εσύ να συντρομάσεις. Και την κυρία Τότα τη συμπαθώ πάρα πολύ, παρόλο που όποτε με δει μπροστά τη. Μου ψάλλει τον αναβαλόμενο. Αναβαλόμενο δεν έχει κανένα μα. Πρωτανήψουμε να ξαψαλμού. Έτσι είμαι εγώ, κυρία Χατζηπαπαρίγα. Τύπο αυθόρμητο και θερμό. Όταν είμαι φορτισμένη, γίνομαι χύμαρο. Καταράκτη του Νιαγάρα που είναι σκέτα, κύριε Χατζηπαπαρίγα. Καθώς μια ανάμνηση ξεφεύγει από τα παλιά. Και πάλι μόνος, ένα τριγύρω μολανιάζει μελαγχολικά. Κυλάει ο χρόνος, καθώς μια ανάμνηση ξεφεύγει από τα παλιά. Και μοναχός τώρα έχω κουραστεί. Όσο κι αν το θέλω, δεν ξαναγίνουν. Μα δεν μου κάνει ρίζα. Κάνω τηλέφωνο να βρούμε πελάτες. Κι αν. Παρακαλώ. Ναι, γραφείο συνηγεσιών τα Φιλικουδούνια. Συγγνώμη. Ομιλεί ο ιδιαιτέρως γραμματέας των Φιλικουδουνιών. Έψ, αν εμένα να πλασάρω τη δουλειά μου. Παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη, με πήρατε τηλέφωνο. Τι ακριβώς θέλετε? Μπορώ να μιλήσω σε κάποιον υπεύθυνο? Ναι, εγώ είμαι υπεύθυνος του γραφείου. Και είμαι ο Ηράκλειος Φτιακουρής και θα ήθελα πάρα πολύ να σας εξυπηρετήσουμε. Να με εξυπηρετήσετε? Σε τι? Θα ήθελα να κλείσουμε ένα ραντεβού για να μιλήσουμε για ένα θέμα που σας ενδιαφέρει. Εντάξει. Θέλετε να πούμε στις 4 το απόγευμα? Ναι. Χωρίς να είμαι υπερβολικός, θα έλεγα ότι μας βολεύει υπερβολικά. Στις 4 το απόγευμα, το προσωπικό μου προσωπικό θα σας περιμένει στην οδό Αγίου Βαλεντίνου 14. Το όνομά σας? Τζοβάνα. Α, Δεσποινή Τζοβάνα, θα αγωνιούμε ώσπου να σας γνωρίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Χαίρετε. Σταυρού, έκλεισαμε τον πρώτο μας πελάτη. Το δεύτερο. Ο πρώτος είμαι εγώ.
ένας-ένας, Βασιλάκη, με βιάζεστε. Σα βρουν γλύωρα. Θέλω μου το λάπτοπ μου να γράψω τους πελάτες πάνω. Please. Μάλιστα, κύριε Ηράκλη Ευκιακουρή. Και λιότερο ενθουσιασμό με τις πελάτες σας. Ας με να κάνω τα πιάκ μου με τους πελάτες, ρε Σταυρού. Δεν θέλω σαν αρκετός ο Δήμονας. Ας σου φέρω τη σπυρισκιά. Ώστε έρχεστε από το αεροδρόμιο. Ναι, ξεπροβόδισα το Χαρίδη μου που πήγε σε ένα σεμινάριο στην Αθήνα. Ω, γιατί σε παίρνει σε ένα μαζί του να φτιανευτείς λίγο. Ναι, μα την έπαιρνε μαζί του, θα φτιανεύει και τον Τζίνο σου. Είδα και την κοπέλα σας στο αεροδρόμιο. Ποια κοπέλα μας? Αυτή τη βουλγάρα που προσέχει τα παιδιά σας. Είναι από γύρευκε η Ευελίνα στο αεροδρόμιο. Από ό,τι κατάλαβα, ταξιδεύει για Αθήνα. Την ώρα που την είδα, τη ζυγίζαν τη βαλίτσα τη. Ήταν πράγμα! Είπα κάτι που δεν έπρεπε. Όχι, κύριε Χαρατίνη μου, απλώς άθελα σου, έκαμε φοβερή αποκάλυψη. Ναι. Είδα στο Μάικ. Έκαμε την τζέννη μπορεί τη χατού, α. Αν είναι τρέλα αυτό που κάνουμε, τότε το 90% των Κυπρίων είναι για τα σίδερα. Ναι, αλλά εγώ αισθάνομαι άσχημα. Γιατί, επείραξες το αεροπλάνο? Όχι, Μάικ, αλλά είπα του κόσμου τα ψέματα για να έρθω να σε βρω. Στον κόσμο να λαλείς ψέματα. Σε μένα να με λαλείς. Εσένα δεν θα σου πω ποτέ ψέμα. Πες μου ότι μ' αγαπάς. Αυτά τα ξαναείπα μου. Να το ξαναπείς ακόμα μια φορά. Σ' αγαπώ. Αγαπάμε! Ακούτε με, αγαπάμε! Σταμάτα. Αγαπάμε! Ώστε έχετε αραβουνιάσει το γιο σας, δεν το ήξερα. Γιατί εμείς προχθές το μάθαμε, κυρία Γαρίνη. Γιώργο, σε παρακαλώ. Έτσι, ένα ντροπή, αγάπη μου, τα σημερινά μωρά έτσι είναι. Βγάλουν τα σχέδια, κάνουν τα σχέδια μόνοι τους. Τελευταία που τα μαθαίνουν, είμαστε εμείς. Εμένα να με συγχωρείτε, πρέπει να πηγαίνω. Κάτσε, θέλω λίγο, γιατί βιάζεστε. Όχι, έχω μια πολύ επίγουσα δουλειά. Χαίρετε. Μα είπαμε τίποτε που επίδραξε την κυρία. Εσέναν τώρα, Γιώργο, αυτό σε απασχολεί. Ωραία, αγάπη μου, απασχολεί με ο Μάη, μα ήταν πουλάτη του. Όλο μα το θέλω, τι θε να κάνω. Να σηκωστεί, να πάει στην Αθήνα να τον πιάσει που το φτύ. Έτσι δεν μπορεί να κάνει. Είναι υπερβολέ του, δεν βρε τώρα. Όχι, Γιώργο μου, δεν είναι καθόλου υπερβολέ. Διότι έτσι όπω πάει ο Μάη, δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ τι σπουδέ του. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Πρέπει κάποιο να του μιλήσει. Τέλειωσε. Πρέπει να του μιλήσουμε. Εμένα έχω δουλειά, δεν μπορώ να φύγω που το ξέρω. Αρέσει να πάει σε ένα δάκα μου. Σοβαρό μιλάς, Γιώργο. Πώς θα φύγω να πάω εγώ σε να φύγω τους μαθητές μου με στην αυλή του σχολείου για να τους πούμε αυτή την εβδομάδα, παιδιά, δεν έχει μάθηματα. Ναι, ως γεγονός είναι να τους κακοφάνει. Τι έτσι ώρα να σηκωστώ εγώ να πάω που αγκαρτεράσμα να μου βουτούν το χαΐρι. Τότε κάτσε η μαπαχαμή, αγάπη μου, τα βρεβούκια ποιος είναι να προσέχει. Τότε ούτε η Πέννη να θέλει να πάει. Πού είναι να αφήσει το μωρό να φύγει. Άρα ποιος μας μυρίζει και αγάπη μου. Ο Φτιακουρής. Άξιος. Γραφείο συνηγεσίων τα φίλη κουτούνια. Ω, ένα δάμε ο μάστρος μου. Επίες το μέρος. Ρε, μα να μου λάνεις τον πλάσμα του, φέρ' το δά. Παρακαλώ. Κλείσέ το. Πέ μου είσαι με τα καλά σου. Ω, είμαι με τις φόρμες μου. Ηράκλη, ώσπου να πάω στο φούρνο και να έρθω, έκαμε το θαύμα του. Δηλαδή? Άκουσα τον να μιλά στο τηλέφωνο και να λαλεί του ανθρώπου ότι επίεσαι στο μέρος. Είπα κανένα ψέμα, εν επίες να κάνεις την ανάγκη σου. Και πρέπει να το κάνεις εφημερίδα. Μα είναι έτσι που γίνονται οι εφημερίδες. Που σου νεύκω που πάεις. Πού ποτέ πάω, δαμέ είμαι. Λοιπόν, Βασιλάκη, έτσι σε ξαναχτυπήσεις το τηλέφωνο. Εσύ θα κλείνεις μόνο ραντεβού, κατάλαβες? Όχι. Σταυρού, σε παρακαλώ, έλα να του κάνω μια επίδειξη. Εσύ θα είσαι πελάτησα και θα μου τηλέφωνας. Εντάξει, έλα πολλά. Τριν, τριν. Μα μιλάς εγγλέσικα. Ωραία, κάνει το τηλέφωνο.
Παρακαλώ, γραφείο συνοικεσιών τα αφιλικού Τούνια. Παρακαλώ, μπορείτε να μου κλείσετε ένα ραντεβού για η ώρα 4 το απόγευμα? Δυστυχώς η ώρα 4 είμαστε γεμάτοι. Υπάρχει όμως εδώ ένα κενό γύρω στις 4:30, ενδιαφέρεστε? Η ώρα 4:30 ακριβώς θα είμαι κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ. Η ευχαρίστηση είναι δική μας, Δεσποινής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στεφανιδίν, γεια σας. Καταλάβες, ρε? Όχι. Έχω μια απορία. Είναι απορία. Αφού ήσασταν οι δυο δάμε, γιατί μιλούσε ρε που το τηλέφωνο? Πάμπη, δεν νιώθω καλά που θα ταξιδέψεις μόνος σου. Πού είσαι να πάω μόνος μου, Γιώργη, ποιος μου τάξεις? Τώρα τούτος γιατί καλέστηκε, εγώ ακόμα δεν κατάλαβα. Για μου πάει αμά ρε μωρό, μην ξέρεις τον τάκιν τώρα, άκουσε να αφήνε και περαχτήκαν τα σκουφιά του σιωπά. Ναι, Πάμπη, μα λες, πας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, όχι για να πελάρισεις με τον ανιψό σου. Έλα δά ρε παιδό μου, έλα δά, έλα δά. Εν έχεις εμπιστοσύνη του μωρού σου? Του μωρού μου του έχω, εσύ να δεν σου έχω. Τώρα πληγώνεις με. Ορκίζεσαι μου πως θα είσαι σοβαρός. Σαν τον καλό ήρωμα. Και πως θα μου τηλεφωνάς κάθε μισή ώρα? Όχι κάθε μισή ώρα ρε μάνα μου, να κάνουμε τα παλούτσια της Σίδας Χρυσά. Τα παλούτσια της Σίδας Χρυσά, αχ μαν Πάμπη το λεξιλόγιο σου. Τώρα που να πω στην Αθήνα και να συντυχάνω με τις καλαμαρούες, το λεξιλόγιο μου θα γίνει σιχιμπό, είναι όραμα. Να πεθάνω. Η κάκος σου, άντε πάμε. Πώς πάει η δουλειά? Μια χαρά, τα μωρά είναι απόλαυση. Εν εννοώ τούτη τη δουλειά, ενώ στη σχολή χορού. Α, καλά, δεν πηγαίνω και κάθε μέρα. Κάθε πότε πιένεις δηλαδή? Μέρα παραμέρα, ας πούμε. Και ο άλλος? Ο άλλος φαντάζομαι πηγαίνει κάθε μέρα. Ενώ μαζί σου τι γίνεται, ενοχλείσαι? Όχι, είναι πάρα πολύ ευγενικός μαζί μου. Ήξερα το εγώ, κολλά σου. Μάικ, δεν ήρθα στην Αθήνα να τσακωτούμε. Αν δεν έχεις τίποτε άλλο να μου πεις, να σηκωθώ να φύγω. Όχι, όχι, δεν θα φύγεις. Ή μάλλον όχι, σήκω να πάμε κάπου που θα σ' αρέσει πάρα πολλά. Πού? Πάμε πρώτα να τσιμπήσουμε κάτι και μετά να λώσουμε. Έλα, σήκω. Σκότωσες με. Επίνασα. Πέτρα φλουριζώνει, αυτή η αγάπη δεν τελειώνει. Αγάπη μου, αγάπη μου, λάμπει και τελειώνει όπως τον Όλυμπο το χιόνι. Αγάπη μου, Έμπρας, hello, την Ευελίνα παρακαλώ. Ποιος τη ζητά? Κυρία Τότα. Ποιος είσαι? Ο Άλεξ, παίρνω τηλέφωνο την Ευελίνα και απαντά το voicemail. Ξέρετε που είναι? Πού είσαι εσύ? Downtown. Can we meet? Yeah, of course. Σε μισή ώρα στο καφέ. Ωραία. Θα σε συναντήσω εκεί. Bye. Bye. Νικόλα! Πάω κομμωτήριο και να είσαι φρόνιμος ώσπου να στραφώ, α! Εντάξει. Τώρα θα πέσω πίσω σου να σου πω εγώ με απατάς με Εγγλέζο. Εχαθήκαν οι Κύπροι! Στείνε τον μπελόν και βούρο το πισόν του. Δεν μπορεί να μην έχει λείψει το τηλέφωνο του παιδιού, μάλλον. Εν το παιδί μπορεί να έχει λείψει γενικώς, Γιώργο μου. Αγάπη μου, γιατί εκνευρίζεσαι? Γιώργο, στείλαμε το για μια συγκεκριμένη αποστολή και όφελε να μας ενημερώνει. Έτσι, αγάπη μου, να μας ενημερώσει, άμα έχει κάτι μας πει, να σκιάει. Ναι. Τυπικός ο πάντος, με φάση. Τυπικός το να παίζει μπελό, συμφωνώ. Ναι, σιγά να περπατήσει ο Μάικ. Ορίστε, έκλεισε εδώ. Περιττό πήγα να πιάσω την Ευελίνα, διότι δεν φαντάζομαι να υπάρχει σήμαν ούτε και στη Λάρνακα. Βαρό μου, ρέμισε αγάπη μου, σε παρακαλώ. Γιώργο, δεν μπορώ να ρέμισω. Αυτή τη στιγμή είμαι έτοιμη να κάνω φόνο. Ωχ,
ήταν ο κύριος Κυριατάκου. Αν με συγχωρείτε, δεν ήθελα να σας τρομάξω. Έτσι ξυλαγώνεται η Τάκα, όποτε κατσυλατίζεται χωρίς προειδοποίηση. Και δεν άκουσα να χτύπησετε το κουδούνι. Με συγχωρείτε, χτύπησε με το χέρι και δεν πήρα απάντηση, έτσι. Για όνομα του Θεού, καλέ, ποιο είναι το πρόβλημα. Κάτσε, παρακαλώ. Μερσί. Παρλεβού. Παρδόν. Παρλεβού. Παρακαλώ, ένα καιρό που με στενέ η μάνα μου σχολείο και ο δάσκαλος που με βάζε στο πρώτο το δρανείο. Άτε βρε παιδιά, πώς είναι ώρα, αν τέσσερις πολλαπλασιασμούς σας έβαλα. Εντάξει κυρία, παίρνει εγώ έλυσα την αλλά τώρα έλεγχουν για να είμαι σίγουρος. Κι εγώ τώρα τελειώνω την τελευταία. Γεια σας. Α, ο Στέλιος. Είναι λες φρόνημα. Ποιον είναι το παιδάκι? Στέλιος, χαίρο πολύ. Κι εγώ ευγενικέ μου κύριε, είσαι εσύ μαθητής των παιδιών? Και μεγάλος θαυμαστής σου. Άτε, αρκέψαν τα φαζανιές πάλι. Παρακολουθείς την εκπομπή μου? Δεν έχασα ούτε μία. Είσαι φοβερή, ξέρεις το. Συγγνώμη, αλλά κάποιοι από εμάς προσπαθούμε να λύσουμε τις ασκήσεις μας. Στέλιο, θέλεις να κάνεις μαζί μας μάθημα? Και με τόσο ωραία δασκάλα, βέβαια. Μα τι ωραίο τυπάκι είναι εσύ. Επένει, ξέρεις τώρα έχω το τηλέφωνο του Φκιάκουρη, γι' αυτό κάτσε φρόνημα. Άντε να δω. Τώρα λόγω σκούπι, έχουν χωρικό. Περίμενε ρε, πού είσαι και πάει, ρε, περίμενε. Να πάρω στο μέσο περίπτωρο, να πήραν το κέντρο μου να σκοπώ, ρε. Λάκη, φέρ' το νου σου και εγώ ήρθα για να σκοπώ, δάμε. Και εγώ για να σκοπώ ήρθα. Σιγά ρε, μπορεί να σου βάλει άχερο νομάστρο, πώς θα το ρε, ποιον νομίζω ότι είσαι. Ο Τάκης ο Λαπόρτος, ο πιο σεξι αστυνομικός της Κύπρου. Ναι, σηκώστε ο Πενάρης να δεις να πας. Θέλεις από τρίχος. Όχι φίλε μου, θέλω την γογό. Ναι, το λίγο ίσο βαρέθηκεσαι, ή φεύκω τα αφήνω σου. Φύγε κι αφήνε να μου γίνω μου. Είμαι τρελός. Σκάσε ρε, σκάσε τηλεφωνή σου. Τρελός για σένα. Θέλω αντεράκια. Ο Παμπουίνος. Τα πάντα του. Ναι. Έλα ρε, πού είσαι? Αθήνα, πού είμαι? Στη σχολή σου. Κατά ακρίβεια είμαι στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο μαζί με την καθηγήτρια της δημοσιογραφίας. Α, μάλιστα, με την καθηγήτρια. Τι να μου κάνετε, κάνετε συνέντευξη τους πυθίκους? Όχι, ανάλαβα να γράψω ένα άρθρο για την ψυχολογία της ζέμπρας. Επειδή κάθε νύχτα φορά τις ίδιες πιζάμες, παθαίνει κατάθλιψη. Είσαι τέλεια κατάφελο, ρε. Ρε, πού είναι το πάρκο? Κοντά στο αεροδρόμιο, 10 λεπτά περίπου. Γιατί ρωτάς? Έτσι ρε, για να απολύνω τις εγκυκλοπαιδικές μου γνώσεις. Άντε ρε, πάει και να λέμε τα που κοντά. Που κοντά? Που να έρθεις Κύπρο, θέλω να πω ρε φίλε. Α, ναι. Θα μου πεις να δω χαιρετίσματα της Ευελίνας? Όχι ρε φίλε, χρειάζεται. Όχι, δώσεις πολλούς χαιρετισμούς και πολλά φιλιά. Τα φιλιά να είσαι όχι εσύ που να έρθεις. Εγώ να δω χαιρετίσματα σου. Άντε ρε, γεια. Άρθρο για την ψυχολογία της ζέμπρας. Τελικά είσαι μεγάλος ηθοποιός. Ναι. Για χάρη σου είμαι μεγάλος ψεύτης. Γιατί εγώ δεν είμαι μεγάλη ψεύτρα? Ξέρεις πόσο άσχημο νιώθω? Όχι. Δίπλα μου θέλω να αισθάνεσαι μόνο καλά και όμορφα. Κοίτα. Ήταν πρωί στα μάτια σου κι ο ήλιος στα μαλλιά σου. Βασιλάκη, πετάχτω να δεις ανοιχτή την κοπελούδα, ρε. Όχι, μαρκούμε. Μα πόσες φορές να πέψεις το κοπελούδι, σιόρ. Μεγάλη αγωνία μας έπιασε για τον την Τζοβάννα. Σταύρου, σε παρακαλώ, πρέπει να είμαστε πολλά προσεκτικοί. Η κοπέλα είναι η πρώτη μας πελάτησα. Και αν μην είναι ευχαριστημένη, να μας συστήσεις άλλους πελάτες. Σταύρου. Χαίρετε. Χαίρετε.
Είδες ποιο είναι η Τζοβάννα? Ο κύριος Φτιακουρής. Ολόκληρος. Η κυρία Μπαπαφτιά. Σκάσε. Ότι δεν φίλησα στο sharing. Ναι, και από εδώ η βοηθός μας, η κυρία Σταύρια. Κατά κρίβεια, είμαι η γυναίκα του. Ναι, μου διέτυγε, θα το έλεγα τώρα, αλλά μας διέκοψε ο κύριος. Καθίστε παρακαλώ. Ναι. Σίγουρα. Μου λέγεται αλήθεια, η Ζεβελίνα είναι Athens. Ναι, ούτε σένα σου το είπε. No, why? Αρέσκει μου, παρατάξε το γιατί. Επίε να έβρει τον Μάικ. Κύρα τότε, χρειάζομαι τη βοήθεια σας. Μα για ποιο πράγμα? Please, πρέπει να κερδίσω πίσω την Ευελίνα. Please help me. Άφησε τα σέρκα της γυναίκας μου για να μέσα σε κάπου άχρηστο. Φέρτε τα στούριδα. Ορίστε, έχει μούτρα και μιλά. Μιχαλίδα. Έρχομαι στο σπίτι σας για να σας απολογηθώ. Μα για ποιο πράγμα, κυρία Χατζηπαπαρία? Για τον τρόπο με τον οποίο έφυγα προηγουμένως. Μα ως γεγονός, κύριε Χαρτίνη μου, έφυγες σαν να κεβάλα σου νεύτη. Νεύτη. με φοβάσαι, ποιον θα σε παρεξίζει, για όνομα του Θεού. Ήδη έρχεται σου να φύγεις, έφυγες και τελειώσει. Περιορέξεως κολοκυδοκιωτές. Κολοκυδοκιωτές. Ναι, είναι κολογιστού ή με πατάνε τριμμένοι. Νομίζω ότι σας οφείλω μία εξήγηση. Τίποτε δεν μας οφείλεις, καλέ, για όνομα του Θεού. Κατάλαβα. Τι κατάλαβες, Γιώργο? Κατάλαβα, είναι λίγο ακρισμένη, κύριε Χαρητινή, λόγω του ότι αρτοδυνομάζεις με την Ευελίνα, ενώ θέλει να αρτοδύνει την αρτοδύνη της θεολόγα, ναι. Τι κοφτά που τα λέεις, προ Γιώργο. Πάρω, εγώ είμαι κοφτός και τσακουράτος, να μην έχω να παραξηγήσεις. Διαφωνάς, κυρία Χαρητινή μου? Καταρχάς το ρήμα είναι συνειρημένο και κάνει διαφωνείς και όχι διαφωνάς, κύριε Τάκο. Πόσες φορές να σου το πω, βρε Γιώργο, μου είσαι ανεπίδεκτος. Και αν δεν φταίεις, ναι, διαφωνώ. Όχι επειδή ο γιος σας δεν πήρε την ανιψιά μου, αλλά γιατί εγώ δεν είχα ενημερωθεί. Καλά, αν έτσι σε τίποτε το γραφείο τύπου και πληροφοριών και πρέπει να ξέρεις ούτε, το ξέρεις με θερά. Όχι, όχι, Γιώργο, μα εγώ θα σε εμφανίσω με την κυρία Χατζηπαπαρίγα. Οφείλαμε να την ενημερώσουμε για να βγάλει το Μάικ από τους υποψήφιους γαμπρούς για την ανεψιά της. Ευτυχώς που εσείς τουλάχιστον με αντιλαμβάνεστε. Μα και εμείς σας αντιλαμβανόμαστε και απολογούμε. Δεν θα επαναληφθεί μάλιστα. Να σκέπτομαι με τη βοήθεια του Θεού. Όταν αυτή είναι η ευλογημένη ώρα και χαρτώσουμε την κάλια, θα είσαι η πρώτη που θα το μάθεις. Έτσι εσείς τίποτε κανένα αρφότεχνο μπόσπορο που να μας κάνει. Στέλιο μου, εσύ γιατί δεν κάνεις τις ασκήσεις σου? Να σου πω και την αλήθεια, εγώ βαρέθηκα, εγώ θέλω να παίξουμε. Ναι, 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 ναι! Εντάξει, τι θέλετε να παίξετε? Εγώ ήμουν ένα παιχνίδι. Ο Σωτηράκης να είναι ο κακοποιός που να κλέψει τις κοπέλες και εγώ να είμαι ο detective που να τις ελευθερώσει και να κλείσει ο κακοποιός στη φυλακή. Νομίζω πως ο Στέλιος θα ρίξει πολύ τηλεόραση. Εσύ ώρα για να θεωρώ την εκπομπή της Πέννης. Αντί να σχολιάζετε, πείτε μας τι να παίξουμε. Πολύ καλή παρατήρηση. Συμφωνώ με το παιχνίδι του αστυνομικού και του κακοποιού, φτάνει ο αστυνομικός να είμαι εγώ. Φίλε, ούτε με πόμπες. Εγώ σκέφτηκα το παιχνίδι, εγώ σκέφτηκα τους ρόλους. Ναι, αλλά ξανεσορίζει σπίτι μου, ρε φίλε. Μάλιστα. Πολύ δημοκρατικά σκέφτεστε και οι δύο σας. Τι εννοείς, Πέννη? Εννοώ πως όταν είμαστε μία παρέα, κάνουμε αυτό που θέλουν οι πολλοί. Σωστά? Σωστά. Εσύ, Κάλια μου, τι θέλεις να παίξουμε? Εγώ θέλω να παίξουμε γκριφτό. Εσύ, Δανάη μου? Εγώ θέλω να χορέψουμε. Ο Στέλιος? Εγώ θέλω το παιχνίδι που είπα, αλλά να είμαι εγώ ο αστυνομικός. Και εγώ θέλω το παιχνίδι που είπε ο Στέλιος, αλλά να είμαι εγώ ο αστυνομικός. Λοιπόν, αφού δεν συμφωνείτε, κάτσε να σας βάλω ακόμα λίγες ασκήσεις μαθηματικό. Βλέπω ένα σπουργίτι έρημο κι αλήτη μόνο του στη λύσα του βοριά. Είναι ξεπουπουλιασμένος κι είναι ζαρωμένος στη στοχιά σαυλή στη μουριά. Τσίου 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 όσο λύσ' του κρύου τρέμει και τεινάζει τα φτερά. Μέσα από το παραθυρό μου βλέπω το μικρό μου
το σπουργίτι το φουκαρά. Σπουργιτάκι καθώς σε κοιτάζω, να σπαρταρά στο κακό του χιονιά. Βρίσκω πως κάτι λίγο σου μοιάζω. Τώρα είναι τα με κουβάλισες μες τα χτινά ρε κουμπάρε, μπορείς να μου πεις? Για νιώθεις άνετα με τους όμοιους σου ρε τάκι. Έλα σου πω, έτσι ήρθα από τις χιλιάδες μίλια για να κάθομαι αθώρος κοτσινοκολούς. Με αθώρος κοτσινοκολούς, ρε κουμπάρε, τώρα είναι τσίτες. Εβελίνα, Εβελίνα μου, αγαπώ σε πάρα πολλά, ξέρεις γιατί? Γιατί έχεις το ύψος της Καμιλοπάρδαλης, τα μάτια της τίγρης και ένα κορμί φιδίσιο. Μερσί. Να σε καλά, δεν θέλω να λείπεις μακριά μου, γιατί άμα λείπεις κλαίω και κλαίω σαν... Σαν το γάρο. Να μου μητσιλάγια μου. Πώς πάμε? Καλά. Σας επαναλαμβάνω κύριε, δεν χρειάζομαι να μου βρείτε γαμπρό. Μπορώ να τον βρω και μόνη μου. Να μ' αμένεις στον κόπο. Να με έχει πράγμα έτοιμο. Ούλο ναι ρε. Πράγμα έτοιμο, δηλαδή? Βασιλάκης Σολοούμωσο, 2 μέτρα και 4 εκατοστά, νούμερο παπουτσών 52 και σόβραγον extra large. Βασιλάκη! Σταυρού, δεν χρειάζεται να παγουρίζεις. Λυπούμε Δεσποινής, αλλά ο κύριος είναι ο λίγο διαθελής και αμβάλατος. Καταλαβαίνω. Παιδί μου, πήγαινε να πιείς ένα ποτήρι νερό. Όχι, δεν θέλω να πιω νερό. Ύστερα να μου έρθει να κατουρίσω. Σταυρού, σε παρακαλώ, ανάλαβε. Βασιλάκη, άντε πάνω μου. Έλα πάνω να φέρουμε κάτι να κεράσουμε την κοπέλα. Να ξανάρθω εγώ. Εντάξει, βέβαια. Κύριε Ηράκλειε, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα, αλλά δεν χρειάζομαι τις υπηρεσίες του γραφείου σας. Στον έρωτα πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να βρίσκει τον σύντροφό του από μόνος του. Πάντως είναι κρίμα, γιατί το γραφείο μας ζευγαρώνει τον κόσμο με πολύ επιστημονικό τρόπο. Δηλαδή? Ρέσουμε σας στο κομπιούτερ και ύστερα αλλούμε του να κάνει search και βρίσκει σας τον καταλληλό σύντροφο. Τι ρέσετε στο κομπιούτερ? Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι αρέσκουν σας τα βαζάνια τα γιαχνή. Γράφουμε βαζάνια γιαχνή και βγάλει το όνομα τσινού που του αρέσκουν τα βαζάνια τα γιαχνή. Α, δηλαδή μιλάμε για πολύ επιστημονικό τρόπο. Μα τι λέμε τόση ώρα. Δηλαδή το γραφείο μας σας έχει έτοιμο το σύντροφο σας μέσα στο δοκιμαστικό τσολίνα που λαλεί κιόλας. Εσείς έτσι βρήκατε τη γυναίκα σας? Όχι. Δυστυχώς η Σταυρού δεν χωρά σε κανένα κομπιούτερ. Τι πως σκεπάζεις ρε? Έπεψε με η κυρία Σταυρού να τσακάρω άγκολα στις κοπέλας. Εξηγά μου τώρα γιατί κρατούσες τα χέρια της γυναίκας μου. Έκαμνες της ερωτική εξομολόγηση? Βγώς νόμι στην Νικόλα. Το παιδί είναι ερωτευμένο με την Ευελίνα, Νικόλα. Τούτα λαλίτε δά για να μου ρίξετε στάχτη μες στα μάτια. Ο άνθρωπος που να με κοροϊδέψει εμένα ακόμα δεν γεννήθηκε. Κανένας δεν προσπαθεί να σου γελάσει, καλέ μου. Ο Άλεξ προσπαθεί να με πείσει, να μεσολαβήσω, να κερδίσει την Ευελίνα. Η Ευελίνα είναι αραβωνιασμένη με το Μάικ μας. Να την ξεχάσει. Εσύ μπορείς να ξεχάσεις τόσο εύκολα την πρώτη σου αγάπη? Ξέχασα την πιλέ. Ποια ήταν? Εγώ, Νικόλα. Μα ήσουν η πρώτη μου αγάπη. Και η τελευταία. Και η τελευταία. Το καφεδάκι σου, κύριε Χαριτίδη. Μερσί, κύριε Τάκο. Κανένα ποξαματάκι, δεν θέλουμε? Όχι, ευχαριστώ. Δυστυχώς τα δόντια μου δεν με βοηθάνε. Κάμε το λίγο βουτί στο νερό, ένα μαρακιάν. Άμα μαρακιάν, τρώει το και πιο διάτροπη μας, έλα. Ευχαριστώ, αλλά δεν θέλω να κάνω βουτί. Με μάντια, Γιώργο, μου σταμάτα έτσι εσύ με τα παξιμάτια στο βουτί σου. Εντάξει, έπρεπε όπως να πάρθει. Α, στην υγεία. Υγένεται. Στην υγεία σας. Είναι τουλάχιστον χριστιανοί? Βέβαια, είναι very pitching. Τα ποξαμάκια τους είναι πρόγραμμα, κύριε Χαρτίδη. Εννοούσα την αραβωνιαστική του γιού σας, κύριε Τάκο. Μα φυσικά και είναι χριστιανοί. Οι Βούλγαροι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Από τα Βυζαντινά χρόνια, λίμωνο. Να σας ζήσουν. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ελπίζω να μην το μετανιώσετε.
Κάκο σου, αγάπη μου. Κάκο σου. Γιατί δεν τα κουβέντα του, την κυρία Χαριτίνη μου, γιατί εδώ μενάζουμε. Χωρίς να είμαι ρατσίστρια, βλέπω αυτούς τους γάμους τους μειχτούς με πολύ σκεπτικισμό. Πολλοί αποτυχάνουν. Κάτι γλώσσα σου, κυρία Χαριτίνη. Καγερά. Δεν είναι κάτι. Είναι μικρό, μου δεν είναι κάτι. Πέρι, μπορείς να μου δώσεις ένα αυτόγραφο μπριφιό, σε παρακαλώ. Πολύ ευχαρίστω. Πού θέλεις να σου υπογράψω? Δάμε. Μέσα στο βαρόζιο μου, μόλις κάνεις μπάνιο, να σβηστεί. Υπόσχομαι να δεν κάνω μπάνιο για κανένα μήνα. Αφορμή να ηρεύκες. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ναι, thank you. Γεια σας, ευχαριστώ αύριο. Γεια. Χαριτωμένο, μωρό. Ναι, πολλά. Ναι, ναι, ναι. Επένια σου πάει σου για φορές άμα αγαλείς ξένον κόσμο σπίτι μου να μου το λάλεις πρώτα. Αντιά. Καταλάβω, είδε την είχα την παπαρίγα στο αεροδρόμιο και πήγαινε την πεντούστο. Είδε την, ρε κουμπάρι, να μ' αγαπούμε. Δηλαδή, όλοι ξέρουν ότι είπα ψέματα. Μα είδε εγώ δεν πάω στην Κύπρο. Αλήθεια, ούτε εγώ πάω στην Κύπρο. Κουμπάρα, να δεις, θα πιάσει μαν ελίτσα ένα τηλέφωνο και να πεις ότι έκαμε μου μάγια η μάγισσα Κύρκη και μείνα από δά. Η Κύρκη ποια είναι? Λίγο εγώ είμαι άστροκος. Θα είδε την στην Κύπρο και από την ημέρα εκείνη έχασε τον τέλη. Ναι, αλλά η μάγισσα Κύρκη δεν ήταν μια μάγισσα που έκανε κάτι ανθρώπους γουρούνια. Κάποιους άλλους έκανε τους γάρους. Τον καιρό που ερωτεύκεσουν εσύ όμως την Πέν ήταν καλά. Τώρα περιπέζεις. Που ερωτεύκουμουν εγώ όμως, φίλε μου, δεν ήμουν παντρεμένος. Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Εγώ πάω να δω τι έχει εκεί παρακάτω. Να το κι εγώ. Κι εγώ πάω. Όχι, εσύ, να... εσύ κάτσε εδώ με και έχουμε να πούμε κάτι κουβέντα. Λοιπόν, ρε φίλε, είσαι ερωτευμένος, καταλάβω σε. Κι άμε που είσαι ήμουν. Αλλά κάνεις πελάρες. Γιατί ρε Παμπο, εν κακό που ήθελα τη δω. Αφού προχτές ήσουν Κύπρον και είδες τι, ήταν αγκές πεις να έρθει πίσω Αθήνα. Γιατί εν κακό. Μην είσαι πίσω από τις σπουδές σου ρε φίλε. Δεν θέλεις να τελειώσεις με το καλό να έρθεις πίσω στην Κύπρο και να παντρευτείτε ήσυχα και ωραία. Ναι. Αλλάξες ποιον το θέμα, ότι εγκάτω ο Άλεξ και θέλει να την πάρει από μένα, καταλάβες. Εκεί να μου κάνουμε ρε εμείς στην Κύπρο ρε, να φύγω εγώ τον Άλεξ να πιάνει γενέκα από κουνιά του ήμου ρε. Σοβαρά δε γαμπρε, θα τον αφήγεις. Δε κόφκω του τα πόθηκια του ρε. Παμπουίνο, πόψε μου να φύγουμε νουλί, ειλικρινά σου λαλό, το σουβλάκι είναι από μένα, με ή χωρίς κρεμμύδι, εγώ το τζέρνω. Σουβλάκι, χωρίς κρεμμύδι. Λοιπόν, κορού, εγώ να φύγω και αν θέλεις να με πιάσεις έναν τηλέφωνο. Ναι, βέβαια, να μην χάσω την τύχη μου. Δώσε μου το κινητό σου και θα σε πάρω. Έλα. Αλλά να το προσέχεις γιατί δεν έχω άλλο. Λοιπόν, χάρηκα. Είναι πολύ διασκεδαστική η παρέα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα. Θα πάει στο καλό, Χρυσή μου. Χάρηκα. Στο καλό και μην μας ξεχνάτε, ε. Χάρηκα. Γεια σας. Αν κρατήσετε τον Μάικ μακριά από την Ευελίνα, να χτυπήσω κοντά μου. I'm sure of it. Και ο Μάικ μας να είναι δυστυχισμένος. Έχει κι άλλον έξυπνο η μάνα σου. Κύριε Νικόλα, Ευελίνα και εγώ ταιριάζουμε. Για τούτον έχεις ζήκιο. Μιλάτε και δυο σπασμένα ελληνικά. Κύριε Τότα, you don't want Mike and Evelina να παντρευτούν. Am I right? Ναι, διότι πιστεύω ότι ο δικός μας άμα μεγαλώσει να το μετανιώσει. Αλλά Χρυσέ μου, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι δεν μπορώ να μπω μες στη μέση του και να τους χωρίσω. Δεν μπορείς να το καταλάβεις τούτο. But you can try. Προσπαθείς να μιλήσεις και στους δυο, για το καλό τους. Για το δικό τους το καλό που σε κόφτει, όχι για το δικό σου. Για το καλό όλων μας. Mrs. Tota, please, can you help me? Ρεμίτσι, ξέρεις ότι έχω μαύρη ζώνη το καράτε εγώ. Κάτσε κάτω, γε μου, ήσυχα και δωρημάς ο κόσμος. Χαγιάχ! Σε έκανε το χάλι σου, έθελες μου και χάλια. Αυτά είμαι ένα χαλιά σας, τη γρήγορα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον καφέ και ελπίζω την άλλη φορά να κοπιάσετε στο σπίτι μας, να ανταποδώσω τη φιλοξενία. Βεβαίως, γιατί όχι, Γιώργο μου. Ακατάγνωτα, μάνα μου. Και δίνω τις ειλικρινείς μου ευχές στο γιο σας για ευτυχία και κάθε πρόοδο στη ζωή του. Α, κυρία Χατζηπαπαρίγα μου, εύχομαι να πιάσουν, γιατί τις έχει απόλυτη ανάγκη ο Μάικ μου. Δεν ξέρω αν θα πιάσουν, κυρία Τάκου, πάντως είναι απόλυτα ειλικρινείς. Ήθελα να πιάω, γιατί να με πιάω. Γιατί να με πιάω, κυρία Χαριτίνε, μπες σαν τη στετέ του. Στετέ? Ακούστε, Γιώργο μου, μα τι είναι αυτά που λες. Η κυρία Χατζηπαπαρίγα είναι πολύ νέα ακόμα για να έχει 21 χρονού εγγονό. Γιατί, αγάπη μου, δεν μπορεί να έχει παιδί 40. Όπου ζωάνε, σε πιάνεις με σύνταξη, κυρία Χαριτίνη, γιατί. Προτιμώ να μην το σχολιάσω αυτόν, κύριε Τάκο. Χαίρετε. Χαίρετε, να πάτε στο καλό. Μα πέμπω κάποιο το επίτηδε. Ποιο μωρό μου. Μα είναι δυνατόν να αποκαλείς την κυρία Χατζηπαπαρίγα. Στέτε. Να, εγώ βλέπω που τη έκανα, μαρό. Σι πιο ωραίο πράγμα που τον έχει ζαγκόνια, αγάπη μου. Εγώ νιώθω περήφανο που είμαι παππού. Και εγώ που είμαι γιαγιά, Γιώργο μου, αλλά δεν είναι. Ένεση αλλά. Τα παιδιά μα και τα παιδιά μου, παιδιά μα, είναι η συνέχεια μα, κυρία Μαρό. Μια θεμασία τη ψυχή μου, ρε Μαρό, να μου ουλάχιστο. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στο Σίγμα.